MVP της αναμέτρησης, ο Σωτήρης Μανολόπουλος, 19 πόντους, αλλά ήταν και η όλη του παρουσία, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, όταν μπήκε στον αγώνα έτσι ζεστός, σκότωσε τον ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά σε εκείνη την περίοδο. Σωτήρη, ένα παιχνίδι σήμερα που επικρατήσατε απέναντι στον ΑΠΟΕΛ που ήταν μαζί σας στην κορυφή. Θεωρείτε ότι σήμερα δώσατε, δείξατε ότι είστε εσείς το φαβορί για τον τίτλο? Δεν συνηθίζω να βγαίνω και να δίνω συνεντεύξεις, αλλά ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στην ομάδα, ναι, το χρειαζόμασταν, αλλά επειδή πολλές φορές το μπάσκετ είναι κομμάτι της ζωής, αλλά η υγεία και, ξέρεις, προσωπικές στιγμές είναι πολύ σημαντικότερες από όλα τα άλλα τα ζητήματα, ο καθένας για τη δουλειά του, για τον αθλητισμό. Σήμερα εγώ αφιερώνω την εμφάνισή μου στην μάνα μου, που έχουμε ένα προσωπικό θέμα και το τραβάμε όλοι μαζί και είναι αφιερωμένη σε αυτήν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να είναι όλα καλά με τη μητέρα σου. Το ξέρω ότι ήθελες να βγεις να το πεις αυτό. Αν θέλεις έτσι να μας πεις πώς το διαχειρίζεσαι εσύ τα προσωπικά συναισθήματα και πώς τα βγάζεις στο παρκέ. Δηλαδή αν νιώθεις ότι το μπάσκετ σε βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κακές στιγμές και υπάρχουν και καλές στιγμές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια κακή στιγμή. Σήμερα είναι μια καλή στιγμή, αλλά έτσι όπως το διαχειρίζεται η μητέρα μου, έτσι το διαχειρίζομαι και εγώ δυνατός. Αυτά. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Προπονητής του εις Πετρολίνα ΑΕΚ, μεγάλη νίκη σήμερα. Coach απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Μιλήσαμε και την ώρα της περιγραφής για το πώς η ΑΕΚ άλλαζε τον τρόπο παιχνιδιού, πώς άλλαζε τον τρόπο στην άμυνα. Γενικά ήταν μια εμφάνιση που και από τον πάγκο ήρθε η νίκη. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεσαι αυτό ή αν θεωρείς ότι κάπου αλλού κρίθηκε το παιχνίδι. Όταν κερδίζουν, συνήθως λένε είναι για τους παίχτες, για τις ήττες είναι οι προπονητές. Φέρουν την ευθύνη. Αλλά σήμερα όλα τα παιδιά δώσαν το maximum, το 100% της προσπάθειας. Είπαμε θα κερδίσουμε μέσα από την άμυνα σήμερα. Από το πρώτο δεκάλεπτο περιορίσαμε το ΑΠΟΕΛ. Σχεδόν δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Παίρναμε σταδιακά τη διαφορά. Βοήθησαν όλοι, βοήθησε ο κόσμος που ήταν εδώ. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Νομίζω κάναμε το καλύτερο μας φετινό παιχνίδι. Θεωρείς ότι η νίκη σήμερα πλέον θα βάλει ένα μεγάλο στόχο στην πλάτη σας από πλευράς Κεραυνού και από ΕΛ, ειδικά εν ώψη των πλέοφ, αλλά και την ομάδα που θα αντιμετωπίσετε στους 8, σας βάζει σε θέση οδηγού για τη συνέχεια? Εντάξει, και πριν ήμασταν σε θέση οδηγού και κάναμε δύο ήττες από Ομόνια και Παραλίμνη. Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Πρέπει να μπαίνουμε μέσα και να παίζουμε κάθε φορά σαν να είμαστε η ΑΕΚ, να μην υποτιμούμε κανένα. Γιατί το παρελθόν δείξει ότι όταν υποτιμάς μπορείς να χάσεις. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το πλεονέκτημα μέχρι το τέλος, αλλά πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να δουλέψουμε και να μην εφησυχαστούμε. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο Μανολόπουλος που βγήκε τώρα μας είπε για την... ήθελε να στείλει ένα μήνυμα για την μητέρα του, δεν μας είπε περισσότερα. Όμως εσείς ως coach πώς διαχειρίζεστε και τα προσωπικά των παιχτών και όλη την ψυχολογία γύρω από την ομάδα? Πόσο δύσκολο είναι αυτό σε μια διάρκεια μια σεζόν που είναι αρκετά μεγάλη? Είναι μέρος της δουλειάς μας και το προπονητικό κομμάτι μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Καταλαβαίνετε, η χρονιά είναι μεγάλη, οι παίχτες είναι πολλοί. Ο καθένας έχει τα προσωπικά του προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθούμε. Παρόλο που και εμείς μπορεί να έχουμε και εμείς προσωπικά προβλήματα, είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά. Προσπαθούμε να τους δίνουμε αυτά που ζητούν, να τους ανεβάζουμε την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση και να τους βοηθούμε. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και μετά είμαστε προπονητές, μετά είναι μπασκετμπολίστες. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Μάρια Αργυρού, σήμερα μια βαριά ήττα για τον ΑΠΟΕΛ, προερχόμενη από 9 συνεχόμενες νίκες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώς θα διαχειριστείς την επόμενη μέρα, τι θα πεις, τι είπες και τι θα πεις στους παίκτες σου και μετά μιλήσουμε και λίγο για το παιχνίδι. Πρώτα ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς διαχειρίζεσαι την ήττα αυτή ως coach με την ομάδα? Εντάξει, σήμερα δεν ήρθα καθόλου στο γήπεδο. Η ΑΕΚ κέρδισε πολύ δίκαια το παιχνίδι. Απλά το θέμα είναι ότι και αυτό ξέρουν και οι Αμερικανοί και οι Κύπροι που είναι στην ομάδα πλέον. Είχαμε εντελώς λάθος προσέγγιση την νίκη απέναντι στον Κεραυνό και τη διαχειριστήκαμε εντελώς λάθος από ό,τι φαίνεται, γιατί θεωρήσαν και τα παιδιά ότι τελείωσε το προάθλημα. Εμείς αυτό που πάντα κάνουμε και θα το κάνουμε σήμερα λίγο πιο εμπεριστατωμένα,
είναι να παίρνουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να το αναλύουμε, να βελτιώνουμε τα λάθη μας και από εκεί και πέρα, Θεός βοηθός, όσο πιο μακριά πάμε, τόσο το καλύτερο. Τι έφτεξε σήμερα και η ομάδα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Να ξέραμε, είναι μια ομάδα ποιοτική με πολλές διαφορετικές επιλογές. Μπορεί να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού εύκολα. Εσείς πού υστερήσατε κατά τη γνώμη σου και δεν μπορέσατε να είστε εκεί μέχρι τέλους? Εμείς ξέραμε ότι η ΑΕΚ είναι πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι. Έχουν μια συνεχόμενη κίνηση, έχουν πολύ καλούς σουτές στην περιφέρεια. Και ξέραμε ότι αν τρέχαμε το παιχνίδι, θα είχαμε και εμείς την τύχη να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και μαζί με τις δυνατές άμυνες στην περιφέρεια της ΑΕΚ, θα είχαμε τη δυνατότητα να ήμασταν κοντά στο παιχνίδι και να το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Αυτό δεν έγινε. Τους αφήσαμε ανοιχτά σουτ. Την ώρα που πήγαν να πιέσουν τα ανοιχτά σουτ, τότε μοιράζαν το παιχνίδι μέσα. Τότε η ομάδα είχε να αποσυντονιστεί τελείως. Τα παιδιά είχαν χάσει και τη συνοχή τους στην επίθεση λόγω του ότι δεν έβγαινε η άμυνα, αυτά που είχαμε πει. Και εντάξει, βγήκε και το αποτέλεσμα αυτό που τελείωσε το παιχνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ όμως φέτος έδειξε ότι έχει και το ρόστερ και τη δυνατότητα να πάει μέχρι τέλους, τουλάχιστον να διεκδικήσει τίτλους. Κάτι που λείπει από τον ΑΠΟΕΛ. Παρά την ήττα σήμερα, πόσο αισιοδοξός είσαι ακόμη για την ομάδα εν ώψη της συνέχειας σε πρωτάθλημα και κύπελλο? Είμαι πολύ αισιοδόξος. Δεν σταματά κάτι. Εμείς το ίδιο συγκεντρωμένοι. Απλά στην αρχή της σεζόν εμείς είχαμε θέσει διαφορετικούς στόχους. Απλά να έχουμε αδυνατό σύνολο μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα. Γιατί ήταν μια καινούργια ομάδα νεανική, δεν ξέραμε πώς θα αντιδρούσα στις συνθήκες του κάθε αγώνα και στις ανάγκες του πρωταθλήματος. Αυτό έδειξε ότι ανταποκριθήκαν από την αρχή και παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμασταν. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να αφήσουμε γρήγορα πίσω μας, να το αναλύσουμε όπως είπα και πιο πριν, για να το δούμε μαζί με τα παιδιά, να δουν τι έγινε και τι πήγε λάθος, μαζί με εμάς εννοείται, και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.